Μπήκε λοιπόν το καλοκαίρι, Βασίλη Καβαδία. Επίσημα, εντάξει. Καλό μήνα να πούμε. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, Βασίλη. Άσο να χαϊδεύει λίγο το. Να χαϊδεύει λίγο τον. Τι. Τελευταία λέξη τεχνολογίας έχεις να πούμε και χειρίζεσαι στα χέρια σου, τα έμπειρα χέρια ενός χολύπτη του Βασίλη Καβαδία που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μπήκε λοιπόν το καλοκαίρι, φίλε. Εντάξει, μπήκε λοιπόν αυτή η περίοδος που έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, θα λέγαμε. Καλό μήνα να ευχηθούμε κιόλας. Είναι ο Μπαλαντέρ. Δευτέρα βράδυ τώρα θα μου πεις, Δευτέρα βράδυ θα σου πω. Γιατί θα μου πεις, δεν θα σου πω. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, εδώ συχνότητα του Λίμπρο 107,4, στα γνωστά μας έτσι χαλαρά βράδια, με κάποια έκτακτα τα οποία έχουν προκύψει, για να σχολιάσουμε αθλητικά ζητήματα και μη, σε ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησε και αναμένεται αρκετά, θα έλεγα, ενδιαφέρον και μεγάλο, από πολλές απόψεις και από τα αθλητικά μας, τα δικά μας, αυτά τα οποία σχολιάζουμε, αυτά με τα οποία πραγματευόμαστε μέσα από αυτή την συχνότητα και όχι μόνο. Είναι βέβαια και το καλοκαίρι, είναι η εποχή βασικά που, όπως συζητούσα έξω με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Βασίλη τον Καβαδία, τα κουνούπια αρχίζουν να μας κάνουν τη ζωή μας λίγο δύσκολη, Βασίλη μου, θα λέγαμε. Ναι, θα το λέγαμε. Γιατί έχουμε για ανοιχτό το παράθυρο μέσα στο γραφείο και μπήκανε 2-3 να πούμε και άρχισαν να κόβουν βόλτσα πάνω με τη. Κατάλαβε, μυριστήκανε αίμα και. Και εξηγηθήκανε λοιπόν. Καλησπέρα και στους φίλους μας στα social media βεβαίως, οι οποίοι είναι μαζί μας και αυτοί σήμερα. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, είναι η εποχή, ρε φίλε, που θα αρχίσει να πιάνει πολύ ζέστη τώρα. Που εντωμεταξύ, μπαίνω να δω χθες τον καιρό το βράδυ, να δω πώς θα είναι αύριο κτλ. Να προετοιμαστώ. Δεν θα έχει πολύ ζεστή. Κάτι 21, κάτι 22 έβλαπε και τα λοιπά. Λέω, οκ, okay, θα βάλω ένα κοντομάνικο, αλλά βάλω και ένα μάνικο από πάνω. Και έχω πεθάνει τη ζέστη, ρε φίλε, δηλαδή. Μιλάμε για υδρότα τώρα, όχι αστεία. Εντάξει, καλή όρεξη κιόλας, όχι τρόπο. Λοιπόν, και το απόγευμα βλέπεις συννεφιά και λες ότι υπάρχει αυτή η υποψία της βροχής. Της πολύ, της νεροποντής δηλαδή. Με έναν καιρό που δεν έχει καμία σταθερότητα και αυτό δεν βοηθάει γενικότερα ακόμα. Από πλευράς καιρού δεν είμαστε ακόμα καλοκαίρι full. Και το βρίσκω και λίγο λογικό μέχρι ένα σημείο. Αλλά από κουνούπια, από τι άλλο, και από άλλα γενικότερα τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι είμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Βέβαια, μήνας δεν έχει μπει καλά, είναι η αλήθεια, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Παντού λεφτά δίνουμε, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σήμερα βγήκα ένα μισάωρο το μεσημέρι, πριν την εκπομπή, και έχω δώσει 150 ευρώ. Τώρα, όπως μου είπε και ένας πολύ καλός μου φίλος, βέβαια, όταν μιλούσαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο, μου λέει: φίλε, το θέμα είναι αν τα έχεις και τα δίνεις, τότε είσαι εντάξει. Λέει: το θέμα είναι να πρέπει να τα δώσεις και να μην έχεις να τα δώσεις. Και του λέω: τώρα έχεις δίκιο, τι να σου πω. Εντάξει. Τι λέει ο. Αδρά, εντάξει. 3 το μήνα παίρνω, δεν είναι τώρα. Εντάξει, 3 το μήνα από το site, έτσι. Άλλα 2.000 παίρνω το ραδιόφωνο. Και άλλα 1.000 που παίρνουμε την εφημερίδα. Ναι, ρε Βασίλη, εντάξει, θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε πού θα τα βάλουμε. Λοιπόν. Γιατί λέει, ρε φίλε, χάλασε λέει, στο αυτοκίνητο, λέει το ψαλίδι τη μπροστά τη ρόδα. Και το αφήνω εγώ το πρωί, έτσι. Και λέω, πώς να δώσω πια για αυτό το ψαλίδι, ρε φίλε, τι ψαλίδι είναι πια. Και παίρνω μετά τηλέφωνο το δικό μου, που είναι και συγγενή μου κιόλα. Δηλαδή, φαντάζω να μην ήταν συγγενή μου αυτό που έχει το συνεργείο, νεφρό θα μου έπαιρνε. Και του λέω, πόσο είναι το κουστούμι, του λέω. Μεταβάζει εκεί πέρα κτλ. Φωνάζει τον άλλον από μέσα. Το βοηθό του, τον Γιώργο, πολύ καλό παιδί. Λέει: Γιώργο, έλα, λέει, μιλήσει με τον Νίκο. Λέει: έλα, Γιώργο, τι γίνεται και τα λοιπά. Πόσο είναι, του λέω: κάτσε, θα βάλω και τα λοιπά. 120 ευρώ, λέει. Εντάξει, τίμια, οκ. Okay. Γιατί μου λέει ο Ζαγόρας, λέει: στο δικό του αμάξι, λέει τα ψαλίδια, κάνω 500. Του λέω: ρε Γιώργο, τι ψαλίδια είναι αυτά, του λέω. Τι κυπουρική. Λοιπόν, τι θα κάνει, φίλε. Πήγε ο Παπαδόπουλος, κασέρι. Μετά κι άλλο κασέρι σε άλλα θέματα που είχαμε. Ήμουνα σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχω ζήσει ξανά στα ενήλικά μου χρόνια. Νομίζω ποτέ. Ήμουνα 5-6 ώρες χωρίς κινητό, ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσο. Το διαχειρίστηκα καλά, θα έλεγα. Αλλά πιστεύω θα μπορούσα να το διαχειριστώ και καλύτερα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο οποίος έχει ένα πολύ ταλαντούχο γιο, ο οποίος αγωνίζεται στις ακαδημίες του Άρχη, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Που λένε μας είναι. Θα τον στηρίξουμε. Και τι έλεγα για το αυτοκίνητο, ναι. Και μου τώρα, ρε φίλε, τα αμάξια τα λεφτά.
Θα μου πει τώρα έχει ενταδίνει, έχει ενταδίνει. Οκ, okay, ναι. Αλλά ψαλίδι, ρε φίλε, 120 ευρώ. Εντάξει, είπαμε. Και δεν ξέρω και πού το φάγα κιόλα. Σε αυτού του δρόμου, ρε φίλε. Έλα εδώ τον κύριο Ζέρβα τώρα να σώσει του δρόμου. Ούτε εγώ ξέρω να σου πω αλήθεια ακριβώ πώ είναι και τι είναι. Απλά τι τελευταίε 10 μέρε οδηγούσα και ένιωθα κάτι διαφορετικό στο αυτοκίνητο μπροστά. Εγώ εδώ μεταξύ, επειδή σκαμπάζω 2-3 πράγματα, δεν είναι ότι το βάζω και στην καλύμπρα και πηγαίνω από κάτω και βλέπω και σου λέω αδελφέ, α πούμε, λείπει αυτό, δέστο. Εντάξει. Κατάλαβα ότι κάτι τέτοιο είναι. Το θέμα είναι που το έφαγα. Γιατί εγώ πεζοδρόμια δεν καβαλάω. Άρα αυτή είναι η δρόμη. Άρα λοιπόν, κύριε Ζέρβα, που βγήκατε δήμαρχο, εντάξει, και συγχαρητήρια που βγήκατε δήμαρχο και με ποσοστά καλά κιόλα, με 7 έδρε βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλε οι υπόλοιπε είναι αντιπολίτευση, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, περιμένω έργα από την 1η του Σεπτέμβρη που θα αναλάβετε και επίσημα και περιμένω να φτιάξετε λίγο και την κατάσταση με τους δρόμους στην πόλη για να μην πέφτουμε μέσα λακκούβες βραδιάτικα και μας χαλάνε τα ψαλίδια τα αυτοκίνητα και μετά πρέπει να πηγαίνουμε να στάζουμε να πούμε 120 ευρώ στο συνεργείο. Καλά τα λέω, Βασίλη. Καλοκαίρι έχετε, ρε φίλοι, διακοπές πρέπει να πάμε δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι, θα πάμε, οκ. Okay. Αλλά γιατί να τα πετάμε έτσι τα χρήματα, τα μπάνια του λαού. Απέχουν ακόμα, νομίζω. Θα έλεγα ότι απέχουν. Αν και το Σάββατο έκανα μία εξόρμηση στη Χαλκιδική. Στις αρχές, όχι που δεν πήγα πολύ μέσα. Για άλλους λόγους βέβαια, όχι τουριστικούς. Οι οποίοι στέφτηκαν με επιτυχία, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, να σου πω. Δηλαδή, υπήρχε μια κινητικότητα στο δρόμο, okay, αλλά αυτό το μποντιλιάρισμα ακόμα το οποίο ζεις από τα μέσα του Ιούνιου και μετά που κολλάς εκεί πέρα στην Ποτίδια, πριν την Ποτίδια, ρε φίλε, σε εκείνη τη γέφυρα, σε γνωστό ξενοδοχείο κοντά, που είναι, στενεύει σε δύο λωρίδες ο δρόμος, κολλάνε όλα, εντάξει, σκάς από τη ζέστη, γιατί εγώ δεν δουλεύω κλιματιστικό, είναι γνωστά αυτά, είμαι λαϊκό παιδί, λοιπόν, και υποφέρει σε εκείνο το σημείο. Ακόμα δεν είναι έτσι και λίγο που πήγα εκεί πέρα κάτω παραλία Ποτίδιας, ας πούμε, είναι αρκετά καλά. Μέχρι στιγμή. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου φιλαράκι μου και εσένα. Λοιπόν, παχώνεσαι για τις μεταγραφές του Άρη, είναι καλές ή όχι. Θα τα πούμε και για τις μεταγραφές του Άρη. Θα κάνουμε και μια αναφορά στο αθλητικό κομμάτι. Θα γίνει και αυτό. Έχουμε και αφίξ άλλωστε αύριο, έχει τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Τα κορίτσια της πόλης ανυπομονούν να δουν από κοντά τον Σουηδό fullback. Είναι νομίζω αρκετές. Και νεαρές αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες αδειμονούν να δουν τον Σουηδό. Από κοντά, εντάξει, ωραίο παιδί είναι, δεν λέω. Σκανδιναβός, ωραίος Βίκινγκ κτλ. Θα κάνει φυσιολογικά ένα γκέλ στο γυναικείο πληθυσμό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι απόλυτα θεμητό. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Αριανάρα, ξέρεις ότι. Ναι, θα ποτίσουμε με τέτοιο την Ευρώπη. Έτσι, Δημήτρη, αλήθεια είναι. Εντάξει, μακάρι να φτάσουμε βέβαια πολύ μακριά για να ποτίσουμε σε πολλές φάσεις την Ευρώπη με αυτό το οποίο θες να πεις. Εντάξει, είναι θέμα κληρώσεων από εκεί και πέρα. Έχει κάτι χωριά, ρε φίλε, εντωμεταξύ. Στους υποψήφιους αντιπάλους του Άρη, κάτι Καζακστάν, κάτι τέτοια, σαν αυτά που μου λέει μου ρελίσω Σαββατοκύριακο. Καερά Ταλμάτι, κάτι Φιωρίτα από τη Μάλτα, κάτι Σαν Μαρίνο, κάτι τέτοια. Τώρα να μου πεις, θα πας, Παπαδόπουλε. Έτσι είναι, φίλε. Το πεζό έχει τραβήξει τα πάντα 4 χρόνια, ρε φίλε, στα χωριά. Το θρηλυκό πεζό, ρε φίλε. Εντάξει, έχει πάει στο σουφλί. Σε 3 ώρες κιόλας, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Έχει πάει Κοκκινόχωμα, έχει πάει να πούμε Ελευθερούπολη, έχει πάει και που δεν έχει πάει, έχει πάει στο Πράβη της Βουλγαρίας, ρε φίλε. Εντάξει. Για να πληρώνουμε τώρα τα ψαλίδια 120 ευρώ. Αλλά τώρα. Στην άκρη. Έτσι είναι, φίλε. Αλλά δεν πειράζει. Με υπομονή και επιμονή θα πετύχουμε τους στόχους μας, Βασίλη Καβαδία, να ξέρεις. Ή θα το γυρίσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο, φιλαράκι μου. Αν ξέρεις, άμα έχεις τίποτα υπόψη σου, πες μου. Να έχω κι εγώ ανοιχτά τα αυτιά μου. Λοιπόν, τι ώρα πήγε με τη λογοδιαρρέα μου, Βασίλη. Θες να πάρεις μικρόφωνο, να τα πούμε και μαζί. Αφού έχεις ωραία ραδιοφωνική φωνή, μπάσα. Γιατί ρε Βασίλη, τι έγινε, γιατί ρε, δεν θες κι εσύ. Παλιά με το Ζόελ έπαιρνες μικρόφωνο. Τώρα δεν θες να πάρεις με μένα. Δεν μπορείς να σταθείς δίπλα μου, ε. Το παθαίνω πολύ αυτό, να ξέρεις. Θα το σκεφτώ. Δεν θέλω γιατί δεν σε βλέπω σε καλή κατάσταση γενικότερα την τελευταία εβδομάδα. Από όταν γύρισε από την άδεια, φίλε. Εκεί παρατηρήθηκε. Εκεί ήταν η αρχή του κακού. Γι' αυτό λέω ότι οι άδειες αποσυντονίζουν τον κόσμο. Και εγώ, άμα πάρω άδεια μετά και γύρισω, θέλω άλλη μια εβδομάδα για να προσαρμοστώ. Έχω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ. Εντάξει. Τώρα το πότε θα πάρουμε άδεια είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά. Πότε έχουμε 5, ρε. Μεθαύριο. Πρέπει να δηλώσω κάθε κιόλα. Καλά που το αναφέραμε. Ξεχάστηκα. Πρέπει να συνοηθώ. Να βγάλω μια άκρη. Πω, κακό. Λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης.
Το πεζό του Σάβα, Δημήτρη. Ναι, το πεζό του Σάβα. Εντάξει, πήρε ο Σάβα καινούριο, μα έδωσε εμά το παλιό. Δεν πειράζει. Εμεί είμαστε ζούπα, ρε φίλε. Δεν τα μάξι, ρε φίλε. Είναι οδηγό, να ξέρει. Σκυλί όμω είναι. Στα δικά μου χέρια. Στο αλουνού. Ήταν μια άλλη κατάσταση. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Εντάξει, αφού φτάσαμε από ό,τι βλέπω και 29. Μαζί μα φυσικά είναι η Στίχημαν και το στίχημαν.gr. Κορυφαία εφαρμογή, κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Ελλάδα. Με την εφαρμογή της, την οποία κατεβάζετε εύκολα και απλά σε κινητό ή τάμπλετ μέσα σε 2-3 λεπτά, το πολύ, δεν θέλει παραπάνω. Μπαίνετε, παίζετε από ποδόσφαιρο, μπάσκετ μέχρι τέννις, χάντμπολ. Εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, τις οποίες σας προσφέρει η Στίχημαν και το στίχημαν.gr. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της αποψινής δευτεριάτικης καλοκαιρινής εκπομπής. Χαλίνα παίζει. Δεν θέλω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα μέχρι τις 12, Βασίλη. Και αυτό γίνεται, Βασίλη Καβαδία. Το ξέρω ότι και αυτό γίνεται, να ξέρεις. Ή αν βάλουμε, ας πούμε, σε επανάληψη την εκπομπή της Πέμπτης. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, φίλε. Ποιος το καταλάβει. Μιλάμε, βέβαια, μιλάμε για το τελικό Champions League. Δεν θυμάμαι. Άλλη παροδία αυτό. Καθίσαμε, ρε φίλε, να δούμε ένα μάτσα άνθρωποι. Λέμε μια φορά το χρόνο έχει τελικό Champions League. Παραδοσιακά με τους κολλητούς μου, μαζευόμαστε στο σπίτι του Κώστα. Εντάξει. Λοιπόν, ανερχόμενου Έλληνα ρέφερι στο χώρο του μπάσκετ. Εντάξει, κάποια στιγμή θα μισουρανεί στα παρκέ της Α1. Λοιπόν, και μαζευτήκαμε, ρε παιδί μου, και πέρα η τσακαλοπαρέα, ας πούμε, για να κάνουμε το τελικό του Champions League, ρε φίλε. Ναι. Και να κάνουμε και σε ένα κολλητό μας μια δουλίτσα που ήθελε, για να το ανοίξουμε λίγο ένα νέο δρόμο στα social media. Ναι. Και βάζανε ρεάλι, ρε φίλε, στο δεύτερο λεπτό βάζανε γκολ με πέναλτι. Το οποίο είναι, δεν είναι. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει οριστικά στο αν είναι ή όχι πέναλτι. Η φάση που προηγήθηκε η Λίβερπουλ. Ναι. Λες απ' την άλλη, μπήκε γκολ νωρίς, θα δεις ενδιαφέρον παιχνίδι μετά. Αποκτήσει λίγο παραπάνω, έτσι, να μπούμε δυνατά, θα βγει και η Τότεναμ μπροστά. Η Λίβερπουλ είναι, έτσι, μια πολύ καλή ομάδα. Είναι γνωστή η Λίβερπουλ. Και δεν γουνιέται, φίλο. Και πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στο 70-75 για να πάρει λίγο η Τότεναμ τα πάνω της και να... Τι έγινε? Τι είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι καλά. Λοιπόν, θα πάρει και το μάτς είναι δηλαδή εκεί πέρα που πήγε λίγο. Τότε να μανεύει και πίεσε, έκανε 2-3 φάσεις. Έβγαλε ο Άλισον αυτά που δεν βγαίνουν. Εντάξει, λοιπόν, είχαν και λίγο άγιο εκεί πέρα στη Λίβερπουλ στο τέλος. Κόλλησε μετά το 2-0 ο άλλος. Γεια σας. Το πήρε η Λίβερπουλ. Μπράβο στα παιδιά. Εγώ το χάρηκα μόνο για τον Κλοπ, να σου πω την αλήθεια. Αν και είμαι δηλωμένος οπαδός της Manchester United. Αλλά για τον Κλοπ το χάρηκα. Το Champions League αυτό του περασμένου Σαββάτου. Περισσότερο όμως, να σου πω την αλήθεια. Κράτησε το φαγητό το οποίο φάγαμε, έτσι, την παραδοσιακή, την τίμια, την ελληνική πίτσα που θα φας σε τέτοια events, δηλαδή τελικό Champions League, τελικό Europa League, Eurovision επίσης, πολύ και αυτό, τελικό παγκοσμίου κυπέλου, τελικό Euro και τέτοια. Ρε παιδί μου, πάντα παραδοσιακά πιτσούλα και μπυρίτσα δίπλα και άμα έχεις καλή παρέα, όλα είναι καλά. Φίλος ο Βαγγέλης λέει ότι με περιμένει στη φούρκα. Αδελφέ μου, ναι, η φούρκα περιμένει, ο Παπαδόπουλο, αλήθεια είναι αυτό, εντάξει, γιατί ερχόμαστε και αφήνουμε λεφτά. Και στηρίζουμε την τοπική κοινωνία οικονομικά. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, εσύ φούρκα, φίλε, έχεις πάει ποτέ? Φούρκα, ναι. Περίπου πόσα χρόνια. Πολλά. Έχει φούρκα. Εκεί στην πλατεία. Ένα φοβερό λουκουματζίδικο. Το οποίο εγώ λατρεύω, ρε παιδί μου. Και προσπαθώ το καλοκαίρι όποτε πηγαίνω. Να το δούμε. Τι έγινε? Γραμμή? Τσακαρισμένο όλο κομπλέ? Δώσ' το φίλο, ναι. Καταρχήν ο μονόλογος ποτέ δεν ήταν καλός. Καλησπέρα. Χαμήλωσε το χαλί για τον κύριο Θανάση λίγο, γιατί εδώ υπάρχει σέβας. Έλα. Χαμήλωσε το χαλί για τον κύριο Θανάση. Χαμήλωσε το χαλί. Ο μονόλογος, κύριε Παπαδόπουλο, ποτέ δεν είναι καλός. Γιατί? Οι διάλογοι είναι αυτοί που πάγουν. Συμφωνώ, ομοειδάτη εντός των συνόρων και αντίπαλε εκτός των συνόρων. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Απλά τα λέμε και αυτά, ναι. Εξαρτάται όμως, φίλε, αν ο μονόλογος γίνεται από κάποιον άνθρωπο που έχει καλή ροή λόγου και έχει το λέγιν. Δεν λέω ότι είμαι εγώ αυτός, για να μην πει κανένα. Ναι. Προχώρα και τελείωνε. Τότε ίσως σιγά, Αθανάση, κάτσε, ξεφόρτωσε λίγο, προχώρα και τελείωνε. Ίσως τότε μπορεί να είναι και πιο ξεκούραστος στο αυτή το κρατή. Θα πω εγώ.
Τώρα μπορώ να σου πω. Δεν σε άρεσε δηλαδή. Δεν σε άρεσε δηλαδή το παιχνίδι. Και εσύ ήθελε να δει, α πούμε, City Tottenham. Τέτοιο πράγμα. Όχι, πρόσεξε με κάτι. Εγώ αισιοδοξούσα, γιατί ξέρει ότι πέρα από το κομμάτι τη καζούρα κτλ., ξέρει ότι προσπαθώ να είμαι ένα αντικειμενικό παρατηρητή των πραγμάτων. Καλά, να είσαι Μάντσεστερ και να είσαι αντικειμενικό, λίγο δύσκολο. Αλλά τέλο πάντων, προχώρα τον, ναι. Τώρα με τζιγκλά όμω, να σου πω κάτι. Είσαι, ρε παιδί μου, στον τελικό αυτό ήξερα από πριν, δηλαδή πηγαίνοντα σε αυτό το σπίτι του κολλητού μου, α πούμε, ήξερα ότι είσαι η καλή ομάδα. Εντάξει, ήξερα ότι είσαι η ομάδα στην οποία ποντάρω για να δω ωραίο ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό λίγο να σε πω κάτι. Πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα ξανακάνουν το ίδιο λάθος να αργήσουν ένα μήνα να παίξουν παιχνίδια ομάδες οι οποίες τελειώσανε το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. Ήταν μεγάλο λάθος. Δηλαδή εγώ έπρεπε σε 15 μέρες να παίξουν τελικό με το ρυθμό που είχαν οι ομάδες. Πόσες μέρες μεσολάβησαν από τότε που τελείωσαν την πρέμιερ αυτή? 25-26 μέρες. Τόσες πολλές. Ναι, ναι, βάλ το να το δεις. Κακό. Βέβαια είναι κακό. Κακό. Αλλά εγώ νομίζω ότι το κάναν αυτό το πράγμα οι κύριοι της UEFA για να γίνουν καλά ο Φιρμίνιο με τον άλλον, τον Χάρι Κέιν. Ναι, ναι. Και να αποδειχθεί τελικά ότι και οι δύο προπονητές κάναν λάθος με τους συγκεκριμένους που παίξανε. Με τον Κέιν έκανε λάθος, λες, ο Ποτσετίνο. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως, ναι, αλλά και από την άλλη ένας τελικός Champions League λέει, για μένα... Όμως αποδείχθηκε ότι και με το Φιρμίνιο έγινε λάθος. Για μένα ήταν λάθος του Ποκετίνο που, αποτελέσματος. Που δεν έβαλε το Μόουρα από την αρχή. Δηλαδή, ρε φίλε, το παιδί αυτό το παλικαράκι σε έχει δώσει την πρόκληση με τον Άγιαξ από εκεί που ήσουν στο Καναβάτσο και σκεφτόσουν ήδη τι θα φάω στην επιστροφή για τον Λονδίνο. Τώρα, όμως. Εκ του αποτελέσματος πάντα τα λες όλα αυτά. Ναι. Καλά, ναι. Πάντα δηλαδή, άμα έκανε κάτι καλό, ας πούμε, και έβαζε κανένα γκολ, θα το λέγαμε αυτό? Όχι. Ελά. Αλλά πάντα εκ του. Θα το λέγαμε αυτό? Αν ο Κέιν έκανε κάτι καλύτερο? Όχι. Όχι. Αλλά πάντα εκ του αποτελέσματος εμείς οι Έλληνες λέμε, άρε τώρα γιατί δεν έβαλε. Και όταν τον έβαλε μετά. Καλά, εντάξει, μετά. Μετά χάνει βέβαια τη μεγαλύτερη ευκαιρία για μένα. Μεγαλύτερη ευκαιρία είναι εκεί. Εκεί τον εξέθεσε τον προπονητή του, γιατί του έδειξε το εξής. Του έδειξε, φίλε, βάλε με από την αρχή, αφού βλέπεις ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Μη με αφήνεις. Πάντως, περίμενε. Η φάση, η μεγάλη ευκαιρία της τότε να μην είναι εκείνη, σου χάρη στο μάτι. Ναι. Το Μόουρα που είναι από το πέναλτι ναι. Και κάνει το σιγανό σιρτό σούτο στην αριστερή πλευρά και πέφτει εύκολα και το πιάνει τροματοφύλακα. Φέτος, ποια ήταν η διαφορά της Λίβερπουλ πέρυσι και φέτος? Δεν ήταν τόσες δύσκολες φάσεις. Όχι. Όσες μου λέτε. Δηλαδή το φάουλ που εκτελεί ο Έριξον, έτσι. Όλοι περιμένουμε ότι θα πάει εκεί. Διαφορά όλοι. Σου πέρυσι αυτό με φέτος. Που βγάζει, ναι. Θα το έβγαζε και όχι ο Κάριος, θα το έβγαζε και ο Μινιολέ. Λοιπόν. Ναι, η διαφορά σου πέρυσι με φέτος είναι ότι είχες τέρμα. Ναι, καλά, εντάξει. Για μένα αυτό ήταν. Εννοείται. Γιατί ο άλλος πέρυσι δεν έπιανε ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Σε είπα ότι πέρσι δεν υπήρχε πιθανότητα ναι. Να μην το πάρει η Λίβερπουλ με αυτά τα μαγικά που γίνανε. Μήπως θυμάσαι ο Γκάρετ Μπέιλ να σκόραρε στο πρωτάθλημα Ισπανίας, στο κύπελο Ισπανίας και με την εθνική ομάδα άλλο ανάποδο ψαλίδι από εκείνη την ημέρα? Ποτέ όχι. Καλά, εντάξει, Καθανάση, αυτά τα γκολ δεν πήγε. Γιατί ο Ρονάλντο που το έχει κάνει βάζει συχνά γκολ με ψαλιδάκια. Όχι, με συγχωρείς. Ο Ρονάλντο έχει κάνει πολύ περισσότερα τέρματα με ανάποδο ψαλίδι από ναι. Τον συγκεκριμένο. Ο οποίος με αυτό που σου λέω δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλες οι συγκυρίες, γιατί το συζητούσα με παιδιά για το περσινό, και αποδείχθηκε ότι με το που τελειώνει έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος από τη Ρεάλ. Δηλαδή ήταν μια περίπτωση που η Ρεάλ, δηλαδή όλο το σκηνικό περσιστήθηκε για να το πάρει η Ρεάλ. Από τον ποδοσφαιρικό Θεό που λέω εγώ, έτσι. Ναι. 100 φορές να ξαναγίνει το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Αφού του φύγει μπάλα από τα χέρια, Θανάση, τι θα κάνουμε τώρα? Όχι, δεν του φύγει μπάλα από τα χέρια, την έδωσε ρε φίλε στον αστράγαλο του αλουνού. Το παιδί δεν μπορεί. Εντάξει. Πώς λέει και ο Άγγελος, δεν μπορούν τα παλικάρια. Πάντως για το χθεσινό παιχνίδι, είχε όλο το σκηνικό διαδραματίστηκε γιατί τότε να όλο το. Το πρόγραμμα που κάνανε αυτοί και το σχέδιο που είχαν για να παίξουν το παιχνίδι τότε να βγήκε εκτός με το που μπαίνει το γκολ, έτσι. Και ας μην αρχίσουμε πάλι να λέμε αν είναι ή δεν είναι πέναλτι, καθένας θα λέει τα δικά. Εντάξει, του. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Η χαζομάρα του του παίκτη της τότε να, αν προσέξεις, είναι ότι δεν διαμαρτύρεται κιόλας και είναι κάπως, νιώθει αμήχανα μετά το σφύριγμα, γιατί σου λέει τώρα
το χέρι ήταν ψηλά, αυτός τώρα τη σφύριξε, το σφύριξε, έκανα εγώ το λάθος. Και διαμαρτύρεθηκε μόνο ο Έριξον. Ναι. Λοιπόν, και αν προσέξεις, ναι, είναι κάτω από την αμασκάλη, χέρι μασκάλι, ό,τι θες πες, εκεί μπράτσα, τρίχες, ό,τι θες βάλε. Αλλά στο κατέβασμα του χεριού την ξαναβρίσκει λίγο την μπάλα. Γι' αυτό δεν πήγε στο VAR, λες, ο διαιτητής, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό δεν πήγε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό δεν πήγε. Γι' αυτό. Επειδή έγινε και αυτό το ίσως πράγμα. Και μετά το διαχειρίστηκε πανέξυπνα η Λίβερ που διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά πίστευα ότι άμα θα σκοράρει πρώτη Λίβερπουλ θα το πάρει με τέτοια τακτική, κάτι που έγινε, και περίμενα ένα τέτοιο παιχνίδι και όχι καλύτερο παιχνίδι, γιατί οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και άμα είδες αλληλοεξουδετερώθηκαν. Ναι. Παρόλο δηλαδή που η Τότεναμ να κυνηγούσε από το πρώτο λεπτό το παιχνίδι, η Λίβερπουλ δεν έβγαλε κλασική φάση. Βέβαια και το σου του Άρνολτ, αν θα βρει αιστεία θα μπει γκολ. Και το σουτ του Ρόμπερτσον, εάν θα πάει λίγο δεξιά ή αριστερά, μπορεί να μπει γκολ. Και το σουτ του Μίλνερ, εάν θα βρει την αιστεία, θα μπει γκολ. Αλλά δεν είναι οι μεγάλες ευκαιρίες αυτές που λέτε, αυτά τα τρία μέτρα και τέτοια. Είναι φάσεις της Λίβερπουλ που μπορεί να κάνει γκολ. Αν ο Μίλνερ έκανε το 2-0, πιστεύω το μάτι θα πήγαινε και 3 και 4-0 σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά και η Τότεναμ και η Λίβερπουλ, επειδή ξέρανε τα παιχνίδια, βλέπεις ότι τα αστέρια των δύο ομάδων, οι πολύ καλοί παίκτες, και ο Σον δεν φάνηκε και ο Σαλάκ δεν φάνηκε, δηλαδή ξέραν και τους παίξαν καλά, ήταν διαβασμένες οι δύο ομάδες. Και κρίθηκε στο ποιος θα σκοράρει πρώτος, έτσι δεν είναι. Αυτό που λέει ο επιστήμονας που μιλάει τώρα, ας πούμε, πόσες φορές δεν το λέω. Για το ποιος θα σκοράρει πρώτος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαχείριση του παιχνιδιού. Τις περισσότερες φορές, ναι. Ναι, στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν σημαίνει πάντα έτσι είναι. Έτσι, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και έχει γίνει πλέον και... Δηλαδή το βλέπεις και στα ευρωπαϊκά. Καλά, τα ελληνικά είναι 70% και πάνω. Ναι. Λοιπόν, η διαχείριση του αποτελέσματος. Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε. Ναι, ναι. Τώρα... Το κάνουν αυτό, το είπανε τώρα, ας πούμε, το είπε και κάποιος. Τέλος πάντων, ότι του χρόνου για το να διεκδικήσει ξανά η ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα, αυτό είναι μια, ξέρεις, πώς το λένε ρε παιδί μου, μια αρρώστια που τη λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, δεν παίρνει πρωτάθλημα τόσα χρόνια και δεν κάνει και δεν ράνει. Ό,τι είναι να έρθει φίλε και ό,τι είναι να σου δώσει, θα σου το δώσει. Η ουσία είναι το πόσο θα συνεχίσει να είσαι εκεί, να παραμείνεις εκεί. Για μένα το Champions League, για όλες μετά από τον τρόπο που χάθηκε το πρωτάθλημα για τη Liverpool στην Αγγλία, γιατί με τους βαθμούς που συγκέντρωσε και με τα όσα γίνανε, ήταν δηλαδή, όταν είσαι από την πλευρά της Liverpool, λες, γαμώτο δηλαδή, ας πούμε. Το Champions League την κράτησε ζωντανή πνευματικά και ορεξάτη για του χρόνου, γιατί δεν ξέρω αν έχανε και το Champions League πώς θα ήταν η επόμενη χρονιά. Πάντως, μιας πολύ καλή φουρνιάς, έτσι. Ναι, ναι. Το πρωτάθλημα χάθηκε για ένα σουτ μέσα, ένα σουτ έξω. Για χιλιοστά χάθηκε. Φίλες, εκείνο το μας με τη City. Όπως είναι άδικο που το πήρε η City, άδικο θα ήταν να το παίρνει η Λίβερπουλ, με την έννοια ότι ο ένας βαθμός. Μπορείς να πεις ότι είναι άδικο, Θανάση, τώρα, εντάξει. Όχι, σου το είπαμε τη λέξη. Ρε, για σου πω, τώρα, ήταν τυχερός ο ένας που το πήρε με το συνένα και ήταν άτυχος ο άλλος που το έχασε με το συνένα. Ναι. Βασικά είναι θέμα τύχης, δηλαδή ποιος θα το πάρει. Από εκεί και πέρα εντάξει, ό,τι και να πεις, σε εκείνο το πρωτάθλημα όλα συμβαίνουν. Ναι. Ακόμα το είδες και την τελευταία αγωνιστική. Καλά, εννοείται. Πέντε λεπτά βρε κράτα, πέντε κράτα. Πέντε να μπει το μικρόβιο του άγχους και του στρες. Δεν έγινε αυτό. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Τελείως. Εννοείται. Εννοείται. Προχωράμε. Πάντως εντάξει, το Champions League φέτος είχε παιχνίδια, δηλαδή από όλες τις απόψεις θα το πάρεις, εκπληκτικά με τέτοιο suspense δηλαδή που σου λέει ότι το άθλημα σε υψηλό επίπεδο τι μπορεί να σου κάνει. Και έρχεται και το όφι Πλατανιάς. Και σου αποδεικνύει ότι και στην Ελλάδα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αρκεί να τα αφήσουν λίγο ελεύθερο. Είδα, νομίζω, η φετινή διοργάνωση, παρακολουθώ έτσι ψιλοζεστά και όσο περνούσαν τα χρόνια πιο ζεστά, Champions League, από εκείνο που είχε πάρει η Real με εκείνη την κολάρα του Ζιντάν. Μπορεί να είναι και το καλύτερο τουρνουά που έχω δει εγώ, νομίζω. Δηλαδή δεν μου έρχεται στο μυαλό το φετινό με τόσες εκπλήξεις, ανατροπές, suspense, γκολ κτλ. Ναι. Που σου δίνει να καταλάβεις ρε παιδί. Δηλαδή μου, αυτό το match της City με την Tottenham που ήταν στο 22-2.
Ναι. Και ο Παπαδόπουλος. Όχι, το έπαιξε. 3-2 στο 25. Ναι, εγώ σου λέω στο 20, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί και ο Παπαδόπουλος και το Μάστο και παίξει 2-3 γκολ και έκλεινε δελτίο με εκείνο το παιχνίδι με το 2-3 γκολ και ήταν 2-2 στο 20. Εντάξει, εκείνο το μάτς, δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ μετά, λέω, πέρα από τον κουβά που έφαγα, αν έχω ξαναδεί καλύτερο μάτς από αυτό σε Champions League. Εμείς εκείνη την ημέρα βλέπουμε το Liverpool Porto. Εσείς είχατε άλλο Νταλκά, ναι, οκ. Okay. Πρόσεχε. Κάποια στιγμή λέει κάποιος, ρε παιδιά, θα γυρίσουμε λιγάκι. Γιατί... Να το βάλουμε λίγο στους άλλους, ναι, γιατί δεν φαντάζομαι. Και υπόθηκε στο μπραντς αυτό, έτσι, να τα λέμε, Θανάση. Και υπόθηκε μέσα στο μπραντς. Υπόθηκε. Είναι από τα παιχνίδια. Και... Ναι, πες μου. Ναι, είναι κάτι το... Εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό που γινότανε. Τσιπιόμαστε, λέμε τι γίνεται. Μήπως ο ένας, ας πούμε, έμπαινε σε άλλη δίκτυο πληροφόρησης, ο άλλος από εμάς και γίνεται λάθος. Είναι από τις στιγμές, έναν αγώνα, ας πούμε, αυτό που έχουμε κάνει κατά καιρούς όλοι με κάποιον φίλο μας, ας πούμε, και τα λοιπά, που σε ρωτάει πόσο είναι αυτό το παιχνίδι, στο 10, του λες στο 20, 2-2. Του λέει, άντε ρε, πες πόσο το σκορ. Ναι, αυτό δηλαδή που νομίζω τον δουλεύεις και τον έχεις δουλέψει άλλη φορά. Ρε, 2-2 είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι, να το πω. Για τους Έλληνες που παρακολουθούν, ακόμα και ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Η πλειοψηφία παρακολουθεί, εντάξει, ναι. Ναι, ρε αγόρι μου, είναι στο 80 και είναι 2-0. Ήταν πολύ δύσκολο μετά το 2-0 όταν ακούω εκείνο το, ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσουμε. Λέω, ρε αγόρι μου, εσύ, ας πούμε, έχεις κλειστεί τηλεόραση, ας πούμε, στα πρωταθλήματα, τα άλλα. Είναι άλλο είσαι ποδοσφαιριστής οποιασδήποτε ομάδος. Ρε Θανάση, είναι άλλο το επίπεδο τώρα, μην κάνεις... ρε φίλε. Ξέρεις τι δίνει αυτό, ήταν πολύ δύσκολο. Ότι σαν να εγκαταλείπει μετά το 2-0 την προσπάθεια. Πνευματικά, πνευματικά μπορεί να μην το παραδέχεσαι, αλλά το υποσυνείδητα μπορεί να νιώθεις ότι τελείωσαν όλα, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, φίλε, αυτό σημαίνει ότι βλέποντας τι γίνεται και πώς γίνεται, δεν εγκαταλείπεις ποτέ και δεν... Δηλαδή την πίστη σου, πώς θα γίνει, 2-0, στο 87 θα βάλω και στο 94 θα σου βαρίσω. Μόνο ο Άρης του Παντελίδη. Δεν το κατάλαβα. Μόνο ο Άρης του Σάβα Παντελίδη τα κάνει αυτά, φίλε. 0-1 με τον Όφη στο 70, σε 20 λεπτά 3 γκολ τους πέταξα. Γεια σας. Αυτό ήτανε. Και τα δύο με φάουλ κιόλας. Ναι, να μην το UNES θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι, τι, θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? UNES θα λέτε και θα κλαίτε. Γιατί είπαμε ότι θα φύγει. Όχι, δεν σας είπα ότι θα φύγει. Αλλά με πόσα δυο πέναλτι καμένα και 7 δοκάρια και δεύτερο σκόρερ με 9 γκολ, πώς θα έβαλε. Εγώ πολλές φορές με το χρήσα να το παρεξηγέμαι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όλοι μένουν στο αν τρέχει ή δεν τρέχει, ρε φίλε. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ πάντα κρίνω ένα ποδοσφαιριστή με βάση το τι μπορεί να μου προσφέρει. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω από το UNES να έχει κίνηση μακριά από την περιοχή με την μπάλα ή χωρίς. Εντάξει, και να την πάρει και να την κουβαλήσει. Είναι ένα φορ παλιά κοπή ή είναι ένα φορ περιοχή που πρέπει να τον ταΐσεις. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω κάτι άλλο από το UNES. Είναι ένα το τελευταίο παιχνίδι σου έδειξε και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Ελά, ρε Θανάση, τώρα με την... δεν μπορώ να κρίνω τώρα τον οποιοδήποτε παίξο μα με την Ξάνθη. Τώρα η Ξάνθη ήταν οι διακοπέ η εβδομάδα πριν. Δεν θέλω να μειώσω ναι. Το 7-2, αλλά εντάξει, η Ξάνθη ήρθε εδώ πέρα με άλλη διάθεση. Αν το παιχνίδι είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και για του δύο θα ήταν διαφορετικό, δεν θα ήταν 7-2. Εσύ πιστεύεις ότι από τελευταία αγωνιστική, οι αγώνες του πρωταθλήματος του ελληνικού, ότι η Ξάνθη ήτανε, δεν κατέβηκε να παίξει για να κερδίσει. Δεν γεγότανε κιόλας. Το κατάλαβες και είδες 7 γκολ. Δεν γεγότανε κιόλας, εντάξει. Ναι. Δεν σου λέω ότι είναι κατέβηκε αυτό. Να κάνει τουρισμό, αλλά ναι. Άλλο κίνητρο θα είχε 3-4 αγωνιστικές. Στο 2-2 δηλαδή εσύ είπες ότι δεν γεγότανε. Όχι. Όχι. Καλά. Όχι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που λόγω υγείας δεν πήγα στο γήπεδο και το βλέπω από την τηλεόραση. Με συγχωρείς πάρα πολύ, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν θέλω να υποτιμήσω την εμφάνιση του Άρη. Ένα κανονικό παιχνίδι και δεν ήταν και αδιάφορο. Ναι. Κανονικότατο παιχνίδι. Εάν θα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα δεν θα έπαιζε έτσι. Απλά έβγαλες εσύ συγκυριακά θες να πεις. Από ικανότητα θες να πεις, όπως θες πες το, έκανες ναι. Το καλύτερό σου επιθετικό σε παραγωγικότητα παιχνίδι και φάνηκε ότι οι άλλοι ήταν έτσι. Μάλιστα. Γιατί στην Ελλάδα όταν ο ένας παίζει καλά, ο άλλος σέρνεται, μα αυτός που παίζει καλά αναγκάζει τον άλλον ναι. Να παίζει άσχημα. Ποτέ δεν το βλέπουμε έτσι στην Ελλάδα. Εμείς πάντα σερνόμασταν και μας κέρδισαν οι άλλοι. Μας αναγκάζαν οι άλλοι να χάσουν. Αυτό ποτέ δεν το λέμε.
Και αυτή είναι η αλήθεια για μένα. Για άλλον μπορεί να λέει ότι θέλει. Ρε, σου είπα... και να έχει τη δικιά του την άποψη. Δεν υποτιμώ τον Άρη. Ο Άρης εκείνο το μάτς του Εύλη το προσέγγισε με έναν τρόπο που λέει ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να, έχει, να το κάνω λίγο εορταστικό. Εντάξει. Να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να βάλουμε εγώ πολλά γκολ. Εγώ μέχρι το 2-2 δεν είδα ότι... Του έκατσε κέντα. Του έκατσε ωραία το μάτς και το πήγε στο 7-2. Α, ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή γίνανε, ας πούμε, συνδυασμοί, βγήκανε τέλειοι και... Εντάξει, ναι. Και οι εκτελεστικοί και δημιουργικοί ό,τι και όλα πήγανε καλά. Ό,τι αυτοματισμούς δεν είχε βγάλει ομάδα όλη τη χρονιά, τους έβγαλε σε εκείνο το μάτς. Εντάξει. Είναι αυτό που λένε ξημέρα τελείωσε. Τώρα με τον το Ντουάρτε να δείτε τι θα γίνει τώρα. Θα κρύβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δεν είναι στο δεν είναι στα play-off η Manchester. Την ήθελα σε ένα και μοναδικό παιχνίδι στα play-off. Αν με το, αν με το καλό περάσει στους ομίλους η ομάδα κάνει αυτή την υπέρβαση. Θα είμαι στο Trafford. Δηλαδή μπορεί... Μπορώ να το κλείσω εδώ, ξέρεις, τη δουλειά, αλλά την κλείσω τρεις μέρες, δεν το χάσω. Εγώ με Smalling και Jones δεν φοβάμαι τίποτα, να ξέρεις. Θα φάω, αλλά θα βάλω. Ποιος έχει την κοτσίδα, ο Smalling. Ο Smalling. Τώρα εντάξει, θα κάνει μεταγραφές βέβαια ο άλλος, okay, ναι. Αλλά αν είναι με αυτούς τους δύο, θα φάω, σου λέω, αλλά θα βάλω. Δεν το φοβάμαι. 100%. Αφού δεν στρίβουν πίσω. Ρε. Χρόνια εδώ πέρα βονάζω από αυτό το μικρόφωνο. Χρόνια. Να πάρουν ένα στόπερ της προκοπής πίσω και πήγαν το Lindelof, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ. Που εντάξει, οκ, okay, αλλά κάποτε είχε το Ferdinand και το Vidic. Πάρε, ρε φίλε, ένα στόπερ υψηλού επίπεδου. Τώρα. Πάρε. Είναι εντάξει. Έκτη τερμάτισε. Ναι, δηλαδή η Liverpool που πήγε και τάσταξε για το Van Dijk χαζή ήτανε. Πάρε ρε φίλε ένα στόπερ. Η City που είχε δώσει πολλά λεφτά για το Stones πριν ένα δύο χρόνια. Χαζή είναι. Πάρε ένα καλό στόπερ. Είναι ρε φίλε και θέμα. Τώρα και με προπονητή το Solskjaer ξέρω εγώ τι να σου πω. Εντάξει, θέλει ένα επίπεδο προπονητή καλύτερο. Ναι. Θεωρώ. Έτσι. Και να αλλάξει λίγο το στυλ. Θέλω να το δω, να σου πω κάτι. Επειδή και ο Zidane κάπως έτσι ξεκίνησε και τα πήρε όλα μετά. Θέλω να τον δω λίγο να χτίζει τη δικιά του ομάδα να δω πώς θα το πάει. Ναι, ναι, εντάξει. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που λες έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα εντάξει είναι... Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχουν χρήματα ή και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι οι παίκτες καλοί. Μην κοιτάς που το διακούμε δούμε λίγο, αλλά... Νομίζω για μένα έπαιζε πολύ λάθος. Το θέμα είναι να το αξιοποιήσεις σωστά καθανά στον παίκτη. Δηλαδή τώρα να έχεις ένα καλό, μπορεί να έχεις πολύ καλά υλικά για να φτιάξεις ένα φαγητό, αλλά να σου βγαίνει νιμποτή. Εντάξει, ο άλλος είχε έναν τρόπο παιχνίδι που δεν τέριαζε σε αυτούς τους παίκτες. Και δεν τους ενέπνεε από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή εντάξει, είχε χάσει ο Μουρίνιο την έγκλη και δεν είναι η προσωπικότητα για μένα που ήταν πλέον παλιά, ας πούμε. Για πες τώρα στο ρεπορτάζ, θα φέρουμε καμιά ομάδα της Premier League για κανένα φιλικό. Πιθανό. Μπορεί να μείνει στην Premier League. Μπορεί να είναι. Αλλά θέλουν στον Άρη να κάνουν έτσι ένα δυνατό φιλικό με έναν πολύ εμπορικό αντίπαλο πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσεις στα τέλη Ιουλίου. Ναι, επειδή δεν μπορούμε να φέρουμε την πρώτη δεκάδα, ας φέρουμε την West Ham. Την West Ham. Τους ξαναπαίξαμε. Εγώ αν ήμουν ο Καρυπίδης, θα πήγαινα να φέρω την Dortmund. Αυτό είναι match. Ναι. Ναι. Αυτό είναι μάτς. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, σαν τα τσαμπιά θα κρέμονται. Και επικοινωνιακά. Και επικοινωνιακά κιόλας. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λόγω χρόνου, λόγω αδερφικότητας, φιλάθμων και τα σχετικά. Εμείς με ποια ομάδα από την Αγγλία έχουμε καλές σχέσεις ή δεν έχουμε από την Αγγλία και να πω αλλού και κάνω εγώ λάθος. Με τη West Ham δεν είχαμε παίξει ένα παιχνίδι φιλικό. Ναι. Ναι. Εκείνο, στο Βικελίδης, το 2-2 με τον γκολ του Κάλβο. Ναι. Βέβαια, ωραίο. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Με τη West Ham είχαμε παίξει, με την Breeze είχαμε παίξει πάλι ένα φιλικό. Με τον Μάριο Ρεγκέιρο. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ας είναι πάλι η West Ham, ρε παιδί, δεν πειράζει. Τα ιστορικά σφυριά, γιατί όχι. Μακάρα, δούμε έτσι ένα ωραίο παιχνίδι, να μας πορώσει λίγο παραπάνω. Χαιρετίσματα στον Γιώργο του Μαυρόπουλο. Α. Όχι, τον Γιώργο του Μαυρόπουλο, το Σερ 3. Είναι φαν της West Ham. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί, ρε φίλε, μάλιστα. Τα σφυριά. Τα σφυριά, μάλιστα. Ναι, τα σφυριά. Κάναμε εκπομπή, Ήρθαν οι ώρες της διαφημίσεις. Πάμε, πάρουμε κανένα φράγκο, Θανάση, άντε. Πάμε, πληρωθούμε. Άντε, μπράβο. Πάμε, πληρωθούμε. Να βάλουμε τσέπη. Τα λέμε, γεια καλό σου, βράδυ. Φιλαράκι μου, καλό βράδυ. Για την ακρόαση. Να είσαι καλά, Θανάση, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον ακροατή του Λίμπερο, γνωστό σε όλους, έτσι. Και για τα κίτρινο μα. Σιγά, ωράκι με το χαλί, σιγά. Μόνο τα κάνει, μάλιστα.
Μπήκε ένα πνεύμα στην κονσόλα και δυναμώνει. Ναι, μα κουφάνει δηλαδή. Εντάξει, τριανταρίσαμε, μην κουφάνουμε από τώρα, φίλε. Θα βγουν άλλα πράγματα τώρα που πλησιάζουμε και είμαστε στο κατώφλι των 30 πλέον. Λοιπόν, θα πάμε στο break έχοντας συμπληρώσει αρκετά εύκολα, θα πω εγώ, την πρώτη ώρα της εκπομπής απόψε. Και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο κομμάτι. Μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο με τον Βασίλη Καβαδία, συνοδοιπόρος αυτό το καλοκαιρινό μοναχικό βράδυ, θα λέγαμε, μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με εκπομπή, όχι, και γραμμές ανοιχτές. Κάνω επανάσταση, σηκώνω το λάβαρο, όποιος θέλει παίρνει. Ό,τι θέλει να πει. Μόνο μην με αρχίσετε στραβοστομίστικα, να βγείτε, να μιλήσετε, να τα πούμε ωραία. Δεν θέλω τώρα τα αούα και τα τέτοια. Εντάξει, ξέρετε, οκ, okay, βραδινή χαλάρη εκπομπή, αλλά εδώ πάμε λίγο εναλλακτικά, λίγο την ποιότητα. Μιλήσουμε για μπαλίτσα, μιλήσουμε για το καλοκαίρι, εντάξει, το οποίο έρχεται, τις διακοπές που ετοιμάζεστε και προγραμματίζετε, τις διακοπές που θα θέλατε να προγραμματίσετε, αλλά δεν μπορείτε να τις προγραμματίσετε, είτε γιατί δεν υπάρχει μία, είτε γιατί σας πάει τάπα στη δουλειά όλο το καλοκαίρι, είτε γιατί δεν έχετε παρέα να πάτε διακοπές. Υπάρχουν και αυτοί, Βασίλη, μοναχικοί. Εντάξει, εσύ θα πας διακοπές, φιλαράκι μου. Είσαι ένα, είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, οι ξένοι. Man with a plan. Είσαι, νομίζω, αλλά αυτό να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο ζηλεύω για αυτό το πράγμα, φίλε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ στα περισσότερα πράγματα θέλω να έχω ένα προγραμματισμό. Σε άλλα βέβαια δεν έχω και είμαι στο άλλο άκρο, okay. Αλλά anyway, εντάξει, εμείς, φίλε. Βασίλη, αυτό είναι πολύ σωστό σαν παρατήρηση. Δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα, αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, να ξέρεις. 100-0 μαζί σου, με φιλαράκι μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θα μιλήσω εδώ, φίλε. Ας το χαϊδεύει, λοιπόν. Έχει καλά ένα, νομίζω, ναι. Και πάρα πολύ ωραία. Όπως θα έλεγε και ο Αντώνης Κανάκης, ένα τραγούδι το οποίο ξυπνάει αναμνήσεις και... Α, αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα σταταράκια, φίλοι, κάθε καλοκαίρι, παραδοσιακά. Εδώ και 5-6 χρόνια. Πάμε φούρκα. Έχουμε τους κολλητούς μας εκεί πέρα, τον Βαγγέλη και τον Γιάννη, οι οποίοι έχουν σπίτι, είτε μένουμε βράδυ εκεί, είτε τη βγάζουμε σε κανένα μπιτσόμπαρο να πούμε και περνάμε ωραία. Εγώ βέβαια μου είχαν κολλήσει τη στάμα, γιατί όποτε πήγαινα πέρυσι Χαλκιδική, όποτε πηγαίνω Χαλκιδική, τυχαίνει να βρέχει. Ή τυχαίνει να έχει πολύ κύμα. Και κάθε φορά που πήγαινα σε Χαλκιδική μου έμπαινε αυτή η στάμπα και δεν ήταν καλό γενικότερα. Αλλά είχε, ρε φίλε, αυτό το λουκουματζίδικο κάτω στην πλατεία, στη Φούρκα. Όποιος είναι από Χαλκιδική ή έχει πάει, με νιώθει απόλυτα και το ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Όπου πάω χωρίς πόνο, δηλαδή πέρυσι ήμουνα σε περιοχή που είναι κανένα μισάωρο από τη Φούρκα, στη Χαλκιδική, και τραβήχτηκα 11.30-12 ώρα το βράδυ μόνο και μόνο για να πάρω λουκουμάδες. Αλλάξε τον κόπο, γιατί πήγα, έφαγα έξω βράδυ, με έπιασε μια λιγούρα μετά. Και λέμε, πριν πάμε τώρα να κοιμηθούμε, κάτι πρέπει να φάμε γλυκό. Και είναι πολύ δυνατό και είναι το λουκουματζίδικο. Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, θα πάτε δοκιμάσετε, είναι πάρα πολύ καλό. Και να μην πίνετε όταν πηγαίνετε στη Χαλκιδική τα βράδια, ειδικά και όταν πάτε στην Καλλιθέα, εσείς τα νέα παιδιά, εντάξει. Γιατί εμείς πλέον δεν... Να μην πίνετε πολύ, ρε Βασίλη. Εντάξει, δεν είπα να τη βγάλουν και με σόδα. Για το Θεό. Χαμηλώσω λίγο το χαλί. Λίγο. Εκεί πέρα, ναι. Ναι. Εγώ μια φορά έχω βγει βράδυ Καλλιθέα. Εντάξει, δεν είναι θέμα το αν είμαι ξενέρωτος ή όχι. Μια φορά έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει, Φούρκα λέει και ήο φέτος, λέει. Και Μπέμπουγκος λέει. Ναι, Μπέμπουγκος, φίλε. Εκεί. Ναι, να τους κάνουμε διαφήμιση στον άνθρωπο. Δεν πειράζει. Εντάξει, τον Μπέμπουγκος, φίλε. Ναι, όντως, εκεί πέρα, σταθερά κάτω, παραλία. Λοιπόν. Μια φορά είχα πάει σε ένα μαγαζί στην Καλλιθέα πριν κάποια χρόνια. Με παρακαλούσαν, πάμε με τους κολλητούς μου, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι τη φάση που θέλω να βγω το βράδυ, να πιω το ποτό μου, αλλά να μιλήσω λίγο. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτό το πράγμα να μην μπορώ να συνοηθώ με τον άλλο που είναι δίπλα μου. Αλλά λέω, επειδή είχα και εγώ αυτοκίνητο, λέω άντε να πάμε, λέω τώρα. Λοιπόν, και ξεκινάμε να πάμε στο μαγαζί αυτό. Τι, γραμμή, φίλος, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Νικόλα, τι κάνετε. Αντώνης είσαι. Πού το κατάλαβα. Έλα, φιλαράκι μου. Ω, Παναγία, πήγα να... ούτε τη φωνή δεν μπορώ να φτιάξω. Είναι αυτό, θυμάσαι, που έλεγε, σε κατάλαβα τη φωνή. Συνέχισε την ιστορία, ωραία ιστορία, συνέχισε, θα τα πούμε, συνέχισε. Ναι, λοιπόν, ακούσες, βλαβικά, λοιπόν. Και πάμε, ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί, εκεί στην Καλλιθέα.
Το οποίο είναι, ρε παιδί μου, από αυτά τα γνωστά τα κλαμπ και τα λοιπά, που είσαι όρθιος, εντάξει, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, δεν μπορείς να ακούσεις τι λέει ο διπλανός σαν τη μουσική. Έχει εκείνο το βράδυ τυχαίνει να δουλεύει ένας γνωστός μου στο μπαρ και πάμε στο μπαρ δίπλα, ρε παιδί μου. Και αφήνουμε δίπλα κάπου εκεί πέρα τα ποτήρια μας. Τα οποία ποτήρια, ρε παιδί μου, ανά 10-15 λεπτά άρχισαν να εξαφανίζονται. Και λέγαμε, τι έγινε, μας τα παίρνουν, ρε φίλε, τι έγινε. Καινούρια νεροπότηρα, τα ποτήρια τα ποτά κτλ. Είμαστε καμιά ώρα εκεί πέρα και χάνουμε όλο ποτήρια. Και μου λέει αυτός ο δικός μου από τον μπαρ, μου λέει, αλλά καλή, τι κάνει τα ποτήρια, λέει. Τώρα του λέω, τα βάζω εδώ δίπλα και χάνονται. Και τα βάζαμε δίπλα σε ένα ηχείο, το οποίο από τη μουσική υπήρχε η δόνηση, ρε παιδί μου, και αυτά πηγαίνανε πίσω και φεύγαν όλα από πίσω. Σπάγανε. Και εμείς δεν παίρναμε χαμπάρι. Συν ότι ήταν ένας άλλος δίπλα μου, τον θυμάμαι, ένας πιο κοντός και από μένα, δηλαδή που είμαι 1,72, με μια κοπελίτσα εκεί πέρα, την οποία δεν ξέρω αν τα είχαν ή αν προσπαθούσε να τη ρίξει. Πάντως, αν έκανε το δεύτερο, δεν το έκανε με επιτυχία. Και χόρευε αυτή, χόρευε και αυτός, και επειδή ήμασταν στριμωχτά, χόρευα και εγώ μαζί. Και ήμουν έτοιμος να το σκάσω. Το θέμα βέβαια είναι όταν μετά που φεύγαμε, και εσύ Αντώνη μου ως νέος θα τα έχεις ζήσει και εσύ βέβαια, που βγαίνεις από το μαγαζί, έχεις κάνει έξοδο σου, έχεις πιει λίγο παραπάνω, σε φάση που αν σε σταματήσουν για αλκοτέστ. Ευτυχώς δεν οδηγούσα τότε. Ναι, εντάξει. Και εγώ έφευγα να οδηγήσω όταν έπινα, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Εντάξει, τότε ήμασταν και πιο ανεμελανιάτα. Εγώ μετά 23 πήρα δίπλωμα. Α, εγώ το πήρα νωρίς, 18 εκεί πέρα. Κατευθείαν, μπαμ. Δεν είχα αυτοκίνητο στο σπίτι και δεν. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Και έχει στήσει μπλοκ αστυνομία εκεί πέρα, στο κεντρικό, στην Καλυθέα. Εγώ το μεταξύ δεν είναι ότι έχω μεθύσει, αλλά είμαι, ρε παιδί μου, αν με σταματήσουν, θα με πάρουν κατευθείαν που είναι λαμέσα. Ναι. Και δεν ξέρω αν ξέρει την περιοχή. Έχουμε φύγει προ Χανιώτη. Ναι. Και σε κάποια φάση έχει ένα παράδρομο που μπαίνεις μέσα σε ένα δασάκι, το οποίο τώρα είναι, ρε παιδί μου, κατσικόδρομος εντελώς, εντάξει. Ναι. Και έχουμε πάει μέσα από το δασάκι, κανένα τέταρτο, μέσα από τα σκοτάδια, μας βαχαιρώνανε εκεί πέρα και έχουμε βγει στο Κασανδρινό. Το ξέρατε όμως. Έλα. Το ξέρατε. Το ήξερε ένας από αυτούς που είναι στην παρά εκεί πέρα. Γιατί ναι. Ναι. Αλλιώς δεν μπαίνεις εκεί πέρα μέσα. Ναι. Για αυτό... Τρώει την κρυάδα και φεύγεις. Ναι, όχι, δεν είμαστε για τέτοια. Δεν είμαστε. Εμένα, αν μου πάρεις το δίπλωμα, πάρε μου ό,τι άλλο θες. Ωρα, έτσι όπως είσαι, από Περαία, Θεσσαλονίκη, τελείωσες. Ναι, όχι, γενικότερα δεν αντιπαθώ τα λεωφορεία. Το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι ένα κόστος στην καθημερινότητά μου το οποίο δεν το υπολογίζω, δεν με πονάει. Ας πούμε, λέω εντάξει, χαλάλη. Και πάνω και ήρθε, γι' αυτό ξεκίνησα να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Έπρεπε ήδη η εργοδοσία. Ναι. Ενώντας βέβαια τον κύριο Χτσαλτίδη, ναι. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει τηλέφωνο και να πει: καλύπτω εγώ, Νίκο μου, τα 150, γιατί πήγε στο Φιλότα, πήγε σε δεξιά, πήγε σε αριστερά. Αλλά πού, τι περιμένεις, ρε φίλε, από εργοδοσία, τι να περιμένεις, ρε φίλε, αυτή τη ζωή, τι να περιμένεις, ρε φίλε. Καλά, δεν λέω, δεν έχω δίκιο. Τι είσαι λίγο κουτσουμπικός. Μήπως ήσουν στα φεστιβάλ της ΚΝΕ όταν ήσουν ένα μικρό κοσάκι. Μέχρι και δεν έχω φτάσει. Α, όχι, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τον τελικό. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι πριν 3 χρόνια, στην πρώτη χρονιά του Κλοπ στην Λίβερπουλ. Περίμενε, 1,72 αγάπη Γαβριλίδου, μετρημένος όταν παρουσιάστηκα στο στρατό. Συνέχισε, Αντώνη. Και ναι. Εγώ 1,71 είμαι, αλλά με το απλό σαν κομμωδίνο με πόδια, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Έχω μερικά κιλά παραπάνω, ρε φίλε, κάμια 40 κιλά η παραπάνω. Η κοιλιά στον άντρα είναι αυτό που λέω στον πατέρα μου. Εγώ το μεταξύ είμαι λεπτός. Ο πατέρας μου έχει την κοιλίτσα του. Λέω, η κοιλιά στον άντρα είναι κυμπαριλίκη, του λέω. μην χαμπαριάζει και συνεχίζει. Ναι. Για πες... Λοιπόν, προηγήθηκε με το επιθετικό γκολ του Στέρλινγκ που έσαι στην άλλη γωνία. Ναι. Και συνέχιζε να παίζει μπάλα. Ναι. Να προσπαθεί να προδώσει θέαμα. Δεν πήρε και 3 πέναλτι. Τα θυμάσαι τα χέρια εκείνα που παίζανε τη Σεβίλη. Παίζανε handball μέσα στη μικρή περιοχή. Ναι. Τέλος πάντων, και ξεκινά ένα δεύτερο ημίχρονο και δεν υπάρχει Λίβερπουλ στο γήπεδο. Ναι. Και από 1-0 και μια σίγουρη κούπα έγινε 3-1. Μαθαίνεις από τα λάθη σου. Έτσι. Γιατί στο τελικό ο Κλοπ με την Dortmund, με την Bayern, η Bayern ήταν το φαβορί. Το πήγε όσο μπορούσε να το πάει, ναι. Εντάξει, όμως οι μονάδες της Μπάγκερ ήταν λίγο καλύτερες ή πιο έμπειρες οτιδήποτε και πήρε το τελικό. Άρα λοιπόν τι έπρεπε να κάνει. Στο μεν τελικό με την Σεβίλη κατέβηκε σαν φαβορή. Έπαιξε, το έδειξε ότι είναι φαβορή, την καλύτερη ομάδα, αλλά όμως δεύτερο μήχρονο το κλατάρισμα, θέλει το κόλ στα πρώτα δευτερόλεπτα, δεύτερο μήχρονο, οτιδήποτε, κλατάρει η ομάδα, γεια σας. Ναι. Ενώ αν έπαιζε... Εχθές προχθές αναγκάστηκε να παίξει, όχι να έπαιξε ένα παιχνίδι που αφού προηγήθηκε ένα 0, σου λέει ποιο θέαμα ρε φίλε, η κούπα, τέλος. 100%. Εγώ μαζί του. Αναγκάζεται λοιπόν να πας με το τριγάστο θέαμα, τι έκανα, κούπα, τελείως. Αν έρθει το θέαμα, ας έρθει. Δηλαδή αν βάλει δεύτερο γκολ, ας πούμε, ας έρθει. Πρέπει να φας τη σφαλιάρα. Ναι, βέβαια.
για να μπορέσει μετά να πετύχει αυτό που θες. Γιατί άμα πας με έπαρση και. Οκ, okay, εντάξει, ναι, είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο όλο τον χρόνο, αλλά είναι αυτό που λέμε ο σκοπός αγκαίες τα μέσα. Θα το θυσιάσει το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Ναι, βέβαια. Στο βόμβο του αποτελέσματο. Ξέρεις, πολλές φορές μετά δεν σε παίρνει και σε παίρνει και 100 βόλτα, όπως πήρε και τον Έκτορα. Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ρε φίλε. Αρχίζει, κάνει τον ένα τελικό μετά τον άλλο και λες, φίλε, πάει μετά. Δεν μπορώ να τα δει. Όπου και να πάω μετά θα έχω αυτή τη στάμπα. Από το άγχος μου κιόλας μετά θα κάνω και λάθος επιλογές σε παίκτες, οτιδήποτε. Καλά, ο Έκτορας δεν το θυμάμαι πιο παλιά που ήταν σε άλλες ομάδες. Στο ΆΚΑ όμως το 10 με τον Παναθηναϊκό δεν μπορείς να πεις ότι ρίσκαρε πολύ. Όχι, δεν μπορεί να πεις. Απλά την έφαγε με το σιφάκι που έβλεπε 2 λεπτά το σου του λέει τα 40 μέτρα. Εντάξει, εκεί τι να κάνεις. Ναι, αλλά όμως πρόσεξε, από το ίσως από το άγχος, από την κακομοιριά του, οτιδήποτε, το τραυματίζει το καλύτερο παίκτη, τον αυτή. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν τραυματιστεί τον αυτή, το κέντρο δεν το έχεις κάνει μέρος πρώτο μικρόνο. Το έχασες αφού το έφυγε ο Γαλαβιελινός. Την ίσιος, ο οποίος να αυτή δήλωσε πρόσφατα, λέει ότι στον Άρη ένιωθε μεγάλη πίεση και δεν μ' άρεσε καθόλου. Λέει, και... Ναι, ναι, γι' αυτό τα ξεμαγειρίζουμε κάθε βράδυ. Και εκεί ήταν πρόσεξε σε αντιδιαστολή με αυτό που είπε το μεσημέρι, το απόγευμα ο Χρήστατος. Είναι λέει και παντρεμένος ο Μουράτ, αυτό το παιδί του Ντουάρτε που έρχεται. Ντουάρτε, ναι. Και ο Ναυτή παντρεμένος. Σου πέγω για παντρεμένους, Αντώνη μου. Άσερε φίλε, τους φέρω στο ταξί, άσερε φίλε. Πώς το ορίζω, τι γίνεται. Μπαίνει ο άλλος στο ταξί μέσα και μιλάει, ναι αγάπη μου, ναι, είμαι χάλια, δεν μπορώ, δεν ξέρεις. Θα κάτσω 2-3 ώρες εδώ στην πλατεία να πιω ένα καφεδάκι, θα του πίνει το τηλέφωνο, με λέει φίλε προς τα Γιαννιτσά. Παίρνει τηλέφωνο, αλλά αγάπη μου, 3 ώρες έχουμε. Πήρε το άλλο το αίσθημα, 3 ώρες έχουμε. Εσείς οι ταξιτζίδες. Με άδεια το πήρε, πρόσεχε, πήρε άδεια. Καλά, ναι, εντάξει. Εσείς οι ταρίφες, και το λέω με ωραίο τρόπο το ταρίφες, μπορείτε να γράψετε βιβλίο. Αν περάσετε κάποια χρόνια με αυτά τα οποία έχετε ακούσει μέσα ταξί, από άντρες, από γυναίκες, είτε μιλάμε για κέρατο, για μαλώματα, για το οτιδήποτε. Δηλαδή, το τι ακούν τα δικά σας τα αυτιά κάθε μέρα δεν είναι μόνο η κούραση που υπάρχει από την οδήγηση. Εντάξει. Είναι αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, το πράγμα του τι μπορεί να ακούτε. Μα γι' αυτό και μας αρέσει και καθόμαστε, ρε φίλε. Παρόλο τώρα που δεν έχει μεροκάματο και καθόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορεί, είναι ναρκωτικό, φίλε. Κάθε μέρα θα βγει κάποιο διαφορετικό, θα σου πει κάτι διαφορετικό. Άλλο σου πει. Θα σου μιλάει για το δωδεκάθεο. Δεν έχει διάβασμα, αλλά είναι το δωδεκάθεο. Ναι, ρε φίλε τώρα. Και πίσω από το δωδεκάθεο, ναι, πραγματικά πίσω από το δωδεκάθεο. Ο Δίας και αυτό και εκείνο και με έκανε μάθημα. Δηλαδή... Την πρώτη κίνηση για κουβέντα στο ταξί, την κάνει ο ταξιτζής ή την κάνει ο πελάτης. Όταν βλέπεις ότι ο πελάτης δεν θέλει να κάνει κίνηση, την κάνεις και βλέπεις ναι. Τα πράγματα. Άμα ακούσει ένα έλεγες εδώ τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα, δεν μιλάμε καθόλου. Ναι. Πάμε μούγκα. Ναι. Άμα το που θα πεις μόνο που θα πεις καλημέρα, φιλαλά, γιατί γίνεται όλα καλά και αρχίζει να μιλάει, έλεγες εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε για τα πάντα. Μπορεί να κατεβούμε να πούμε για την... Για οτιδήποτε, για πολιτική, θρησκευτικά, κόμενες, αθλητικά, ό,τι θέλεις. Τελευταία είμαι πολύ μαζί σας στο κομμάτι που αφορά τα πατίνια. Ρε φίλε, είναι απίστευτο, ρε φίλε, γίνεται. Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί... κινδυνεύουμε, φίλε, να με... Κινδυνεύω, ρε φίλε, πραγματικά, ακούω πώς θα το πω. Κινδυνεύω ναι. Να με πει μάνα παιδιού δολοφόνο. Κινδυνεύω πραγματικά. Ξέρεις τι. Καθημερινά, φίλε, έτσι. Δεν... Και δεν είναι μόνο τα 15χρονα, είναι και τα 18χρονα και τα 20χρονα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι οδηγούν αυτή τη στιγμή ένα πατίνι, οκ, ένα πατίνι, αλλά πρέπει να το κάνουμε προσοχή. Δηλαδή, τώρα να μπαίνεις μονόδρομο, ανάποδα, να πηγαίνεις όπως θες και να νομίζεις ότι επειδή οδηγάς πατίνι, δεν, πρέπει εμείς να σε προσέχουμε. Ναι, να τα οδηγάτε τα πατίνια, αλλά να τα οδηγάτε μεγαλύτερη προσοχή. Φιλένε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος αυτό που έχουν οι κυκλιστές. Οποιοδήποτε τέτοιο, το οποίο πιστεύουν ότι επειδή έχουν προτεραιότητα, πρέπει να τους προσέξουν. Πρώτα πρέπει να φτιάξουν μόνοι τους. Είναι αυτό. Σωστό. Ότι στον κώδικα φταίω, ότι στον κώδικα όταν φταίω, φταίω ρε παιδάκι μου. Τι να το κάνω, ρε φίλε, αν εγώ φταίω και εσύ δεις τα ράδια ανάποδα. Και τώρα τελευταία μας τα φέραν και στην Περέα εντωμεταξύ. Τώρα δεν έχει που παντού έχει πάει παντού. Φίλε, φτάσανε και σε εμάς. Πήγα κάτω στην παραλία στην Περέα χθες απόγευμα για καφέ και βλέπω τρία πατίνια παρκαρισμένα. Και λέω και εδώ, ρε. Παντού, ρε φίλε, αφού έχουν το δει παντού. Αλλά το θέμα σου λέω ότι θα πεταχθεί μπροστά σου, δεν προλαβαίνει τη δράση. Τίποτα. Γεια σας, τελείωσε. Α, ναι, έγινε, τελείωσε. Δεν έχεις, γιατί δεν έχει ούτε φώτα, τώρα γίνεται το φωτάκι, τώρα τι να δω εγώ με το φωτάκι εκείνο. Πού να τον δω εγώ εκείνο, με τα παρακαρισμένα που έχω πάνω στις γειτονιές μέσα στα στενά. Πού να τον δω, δεν τον δω. Έχουμε να σκεφτόμαστε τους πεζούς που δεν έχουν τη συνέση και περνάνε το δρόμο, ας πούμε, λες και είναι έρημη πόλη Θεσσαλονίκη καμιά φορά. Και ναι, είτε έχει πράσινο, ναι. Είτε είπε γρηγόρη, ναι. Είτε θα μάτει, είναι αυτοί περνάνε. Ναι. Δεν και τώρα έχουμε και τους άλλους με τα πατίνια, κατάλαβες. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Τρέλα, φίλε. Πού είσαι τώρα, σε ποια πιάτσα είσαι, φίλε.
Μητρόπολη. Δεν, από ό,τι ακούω από πίσω από το background, δεν κουνιέται, φίλο. Δεν υπάρχει άλλο. Τι να κουνιστεί, δεύτερα βράδυ, ρε φίλε, τι να κουνιστεί. Πάλι καλά είμαστε στον δρόμο. Αλλά από Τετάρτη αρχίζει τώρα να σου πω κάτι, πάνε έξω καιρό που φεύγω και εγώ αργά πούμε, από το ραδιόφωνο. Βλέπω ότι ζωντανεύει λίγο από Τετάρτη και Πέμπτη ειδικά αρχίζει να ναι, Τετάρτη και Πέμπτη κανένα αρχίζει και μπαίνει στο μούντο ότι να έρθει να σπάρει όπω αυτό. Και λέω να πει με κανένα ποτάκι, να λίγο βαρέθηκα μέσα, δεν αντέχω άλλο, αρχίζει καλοκαίρι. Αυτό. Καλοκαίρι όπω έχει έρθει να αυτό. Και περιμένετε εσεί και τρίβετε τα χέρια σα. Και πώ βλέπει τον Άρη, καλά πάνω. Πώς τον βλέπω. Εντάξει, κοίτα, μέχρι στιγμής γίνονται. Κινήσεις πρέπει να γίνονται εκείνο τις σωστές. Γίνονται. Θα δείξει το χορτάρι. Κοίτα, το χορτάρι ναι. Το καθρέφτης, πάντα. Οι κινήσεις που κάνεις μέσα στιγμής, δηλαδή οι μεταγραφές που έχεις κάνει, γιατί γίνονται και κινήσεις εκτός αγωνιστικού που δείχνουν την διάθεση να ανέβει το επίπεδο, αλλά αγωνιστικά πας ανέβεις μίνιμουμ ένα επίπεδο πάνω. Ναι. Αλλά πάντα πρέπει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Γιατί καλό το βιογραφικό, καλή αριθμή. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα σου βγει, πώς θα ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα. Γιατί και ο Μπάσα όταν ήρθε πέρυσι. Είχε καλό βιογραφικό ο Μπάσα. Εντάξει, και έλεγες έχει παίξει Ιταλία και τα λοιπά. Αρχηγός στο Ρήνο ήταν. Και είναι καλός παίκτης, αλλά δεν κούμπωσε. Εντάξει. Μπορεί να κούμπωσει φέτος, δεν είναι διαφορετικό. Αν μείνει. Αν μείνει, γιατί ο Μπάσα είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου φωτιά ότι θα συνεχίσει σίγουρα την νέα σεζόν. Ναι, σίγουρα το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις. Ότι ο παίκτης δεν είναι και τόσο σωστός, αλλά δεν έχει. Ειδικά τώρα που ήρθε και ο Ντουάρτε. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά συμβόλαια. Εντάξει, άρεσε. Δεν είσαι ακόμα σε. Και δεν υπάρχει και λόγο που κάνει. Δηλαδή, είτε έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά, δεν είναι να έχει λεφτά και αυτό, να τα πετάξει. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι καμία λογική να τα πετάξει. Επειδή αν τα έχει να τα πετάξει κιόλα, γιατί. Έτσι. Που μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι και μέσα αυτή την εβδομάδα κάτι θα έχουμε. Ναι, δείχνει ότι. Πιθανό. Δείχνει ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει σχεδόν όπως το ζήτησε ο. Με αυτούς τους τέσσερις τους οποίους ήθελε. Δηλαδή το πολύ ένας να μην έρθει, ας πούμε. Θα κάνεις μια υπομονή νομίζω στο στόπερ, γιατί αυτό τον Γκάλβεθ τον θέλουν πολύ. Αλλά αυτός θέλει και λίγο τον χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα δούμε. Εντάξει, άμα τον πείσουν τίποτα οι Ισπανοί δικοί μας, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι ένας μοχλός πίεσης ο συγκεκριμένος, okay, ναι, αλλά είναι και τα λεφτά στη μέση. Πάντα είναι τα λεφτά στη μέση. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να βάζεις μέσα και τη ζυγαριά που θα περάσω και λίγο καλύτερα. Έτσι, τι να πάω να κάνω στην Τουρκία που είναι ο λόγος στα βάθη της Ανατολής εκτός από την Κωνσταντινούπολη ή αν πας δηλαδή κάπου αλλού, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Η Θεσσαλονίκη είναι εκείνο το τραγούδι, εσύ που είσαι και παλιός, εντάξει, είναι βέβαια πριν την εποχή σου, το εκείνο του Ζαγόρια που λέει σε πλάνεψη Dolce Vita, αυτή που λένε ζωή γλυκιά τώρα, αυτό. Ναι ακριβώς, έχει τα κατακάλυψη, τα έχει πολύ όπως το κάνουμε και είναι και πιο δημοκρατική χώρα και πιο τέτοιο. Αν πας καμιά Πολωνία, θα να πάνε, δεν έχει τίποτα, είδες το Κουέστα και άλλοι. Τίποτα, ο Βέλεθ που τον έκανα συνέντευξη μια φορά και μου τα έλεγε, υπέφερε εκεί πέρα. Δεν είναι, λέει, άστο, λέει, δεν είναι. Κοίταξε, μπορεί να παίρνουν λεφτά, αλλά είναι και νέα παιδιά, δεν είναι έξι, εντάξει. Δεν είναι όπως έχουμε 40 χρόνια και λέω, εντάξει, θα δώσουμε ένα 300.000 και θα πάνε να κάθομαι εκεί πέρα. Γι' αυτό τους δίνουν και παραπάνω λεφτά. Βράζει το αίμα, για να τους πείσουν να πάνε εκεί πέρα τώρα, εντάξει. Εγώ δεν ακούω μεταγραφή, θα πάνε να πάρουν, λέω, άλλο. Έτσι και τους διπλανούς, παιδί μου, θα πάνε να πάρουν, λέω, από την Ρωσία πάλι ποδοσφαιριστές. Έπαιρνε, λέει, 7 εκατομμύρια, λέει, στην Γκρόζνη. Ναι, ρε φίλε, για να πάω να παίξω στον Γκρόζνη, θέλω και 4 εκατομμύρια παραπάνω από το κανονικό που αξίζω, ή 5. Ναι. Δεν είναι. Και γι' αυτό και βλέπεις ότι πάνε εκεί πέρα κάτι οι Βραζιλιάνοι 18, 19, δεν έχουν προλάβει καν να δείξουν κάτι. Το βάζεις μέσα, αλλά τι είναι αυτό, τι 10 εκατομμύρια πλάκα μας κάνει. Σαν το Χατζερίδι. Έλα, σε ακούω βαθιά τώρα, τι έγινε, τι. Μπήκες μέσα στη Μητρόπολη. Τώρα να ακούς. Όχι, κάτω λίγο πάλι καλύτερα, δώσε κάνει μια τελευταία. Τώρα. Ω, καμπάνα τώρα, σαν να σε δω. Τώρα, το σήκωσα λίγο παραπάνω το κινητό. Δηλαδή, ο Βέλεθ τι έχει να δυσλέψει το Χατζερίδι που έπρεπε να μην συγχαρητεί τώρα, πες μου. Τίποτα, ρε φίλε, αλλά αν ο Βέλεθ αύριο του γίνει πρόταση από την. Από το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, θα πάρει δύο χαρτιά. Να πάρεις εσύ δύο χαρτιά. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, και θα πάρει καλά τόσο αυτός. Ωραία, θα χθείς εσύ με το ταξί, θα τον πάρεις από το γήπεδο και θα τον πάρεις από το δρόμο. Στους όμως θα τον πάρω, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά σου λέει ο Βέλεθ, εγώ για να πάω εκεί, ρε φίλε, θέλω τόσα. Γιατί εκεί ξέρεις τι, δεν έχει τίποτα. Μόνο τη βίλα θα έχω, την πισίνα, αλλά τίποτα. Αλλά αυτά, μόνο αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο να έχω. Ναι, αυτό ακριβώς. Να πήγε ο Ριβάλτο, πόσο άντεξε, ρε φίλε, 3 μήνες άντεξε. Ο Ριβάλτο. Άλλοι γλυκαίνονται τα λεφτά, Καντώνη, μην νομίζεις. Άλλοι γλυκαίνονται. Δεν αντιλέγω, ρε φίλε, αλλά απλά σου λέω ότι. Ότι δεν είπα ότι δεν γλυκαίνονται τα λεφτά. Λέω ότι συνήθως όταν ακούμε ότι αυτοί κάνουν τόσα λεφτά από εκεί, τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κόψει ένα 60% με 70% της αξίας τους. Τουλάχιστον, το λιγότερο. Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει από εκεί πέρα και λένε ότι κάνει 10 εκατομμύρια, κάνει 10 εκατομμύρια. Για μένα κάνει βαριά-βαριά 2. Βαριά-βαριά. Είναι το πόσο υπερκοστολόγηση που λέμε. Πολύ ναι, ναι, και δεν γίνεται ναι, μόνο. Και εντάξει, εδώ Λασπάλων, ρε φίλε, ζητούσε να πούμε έχει βάλει ρήτρα 6 εκατομμύρια στο ματώ και μετά ζητάει 3. Δεν είναι για 3, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά είναι πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Θέλει να προσεγγίζει. Ναι, φίλε, αλλά αν σου δώσει ακόμα ένα χρόνο να κουτοκρατήσει και παίξει στην Ευρώπη, μπορεί να σου πει, φίλε, τα 6 δεν είναι σίγουρο. Θέλω 10. Ναι, αλλά το συμβόλαιό του λύγει του χρόνου με τη Λασπάλων. Μπορεί να τον κάνει και άλλο συμβόλαιο. Θέλει ο Ματέο να τον κάνει άλλο συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Είναι... τον πει το Ματέο κάτι. Πάρε άλλα, υπόγραψε άλλα 3, βάλε 10 εκατομμύρια λίτρα που θα παίξει σε Ευρώπη και πάνε πάλι πίσω. Για μένα το έχω πει και το απόγευμα το χρήσω αρκετές φορές. Το θέμα του Ματέου έχει κουράσει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή εντάξει, φτάνει, οκ. Okay. Ναι, όχι, θα κάνεις τον προγραμματισμό σου, θα κάνεις. Τον κάνεις ήδη και έχεις βρει ναι, και 2-3 εξτρέμ που από ό,τι μαθαίνω εγώ είναι φωτοβολίδες. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Απλά το παιδί κούμποσε. Κούμποσε. Εντάξει, ήταν μια χρονιά που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα για αυτόν, αλλά ήταν και μια χρονιά πρωτόγνωρη για αυτόν, γιατί δεν είχε ξανακάνει τόσα λεφτά. 30 παιχνίδια έπαιξε. Ήταν και όλα, σχεδόν όλα 90 λεπτό, νομίζω όλα βασικά 90 λεπτό. Δεν το είχε ξανακάνει ποτέ αυτό. Εντάξει, οκ. Τα 21 του εκεί δεν είχε κάνει, έκανε 8-9-90 λεπτά, δεν είχε κάνει παραπάνω. Αυτό. Λογικό είναι να έχει τέτοιο. Όπως λογικό και ο Λάσονο που ήρθε κάποια στιγμή πήρε την κάτω βόλτα γιατί εκεί είχε κάνει 8 παιχνίδια. Το τελευταίο εξάμηνο, ρε παιδάκι μου. Δεν είχε παιχνίδια στα πόδια. Το λογικό είναι να. Από αυτόν τον παίχτη περιμένω πολύ καλύτερα πράγματα. Βέβαια. Και εγώ ξέρω ένα πράγμα που θέλω να πω για να κλείσω. Ναι, ναι. Κουράσω. Έχω ήδη κουράσει πάρα πολύ. Αν μπορούσε να κρατήσει αυτό το Βατζίτη, φίλε. Ω, φίλε. Δεύτερη χρονιά κανονική επαγγελματική προετοιμασία, γιατί εκεί έκανε προετοιμασία με τον Άτσο Μενεμένης, έκανε εκεί πέρα στην Αραπιά κάτω. Ναι ρε φίλε, εκεί κάνουν προετοιμασία με τον Άτσο Μενεμένης, παίζουν 2 μήνες μπάλα και κάθονται 10. Σχεδόν ένα Καλαμαριάς. Ναι ρε φίλε, τώρα. Τι μπάλα να παίξεις, μετά από 4 χρόνια εκεί πέρα, ρε φίλε, γίνεσαι τέτοιος. Το Φετφατζίδη με 200. Ο Φετφατζίδη αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα συμβόλαιο σαν αυτό που είχε, πέρυσι, που είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό όταν έρθει 500.000. Δεν ξέρω αν θα το βρει. Δεν το βρίσκει. Δεν α πω, εμένα δεν με έψησε πολύ ο Φετφατζίδη. Εγώ είμαι γενικότερα τη άποψη ότι όταν ένα ποδοσφαιριστή πάει κάτω εκεί, μετά γυρνάει πολύ διαφορετικό και δύσκολα επιστρέφει. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να ακούω τη λέξη Μπέρκ. Γι' αυτό εκεί, το αυτό λόγο. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι ο Μπέρκ στον Ολυμπιακό θα βγάλει τα λεφτά του. Ούτε με, εγώ βάζω φίλο στη φωτιά. Ξέρεις, δεν μπορώ να διανοηθώ ποδοσφαιριστή ο οποίος πάει πάνω από 1,5 χρόνο ναι. εκεί και θα γυρίσει να αντιμετωπίσει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Γιατί εκεί αντιμετώπιζε αριστεχνές. Η λεπτομέρεια που ίσως κάνει διαφορά στον Μπέρκ, αν παρουσιαστεί διαφορετικός, είναι το ότι προέρχεται από τη Σουηδία και είναι μια σχολή που βγάζει αθλητές, επαγγελματίες με μια διαφορετική νοοτροπία. Ναι, αλλά όσο επαγγελματίες και να βγάζει, αν ο ανταγωνισμός που έχεις στην ομάδα ή με τους αντιπάλους είναι κάτω του μηδενός. Ναι. Είναι 2 χρόνια δεν παίζεις μπάλα στην ουσία, ρε φίλε. Και μετά το σώμα σου στα 35 σου πρέπει να ξαναεπανέλθει, να παίξεις με επαγγελματίες. Άσχετα αν είναι η Ελλάδα ή είναι η Ιταλία, δεν παίζει ρόλο. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα τον είδαμε στο Μουντιάλ, λέει ήταν κακός. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέρκ πριν 2 έτη, 2 γκολ θα τα είχε βάλει στο Μουντιάλ. Γιατί δεν είχε το χιλιοστό δευτερολέπτη που λέμε την έκρηξη να κάνει εκείνο το παραπάνω. Δεν το είχε. Όντως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Τον Άρα, να είσαι καλά. Άντε, πάει, καλή συνέχεια και σε σένα. Με ροκάματο, ρε φίλε. Εντάξει, τζις, δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη. Πατέρας Μοσχοβίτη. Ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο break, Βασίλη. Μαζί μας φυσικά η στοίχημα και το στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Μπορείτε εύκολα και απλά να κατεβάσετε την εφαρμογή της στοίχημα στο τάμπλετ ή το κινητό σας μέσα σε 2-3 λεπτά και να επιλέξετε πονταρίσματα ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές που σας προσφέρει η στοίχημα σε πάρα πολλά αθλήματα. Από ποδόσφαιρο μέχρι και τένις τώρα, το οποίο τένις είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες λόγω του Ρολάν Γκάρος, το οποίο δυστυχώς λόγω εργασίας ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να το δούμε. Τώρα από τα προημιτελικά και μετά ίσως ασχοληθούμε περισσότερο ως fans και εμείς του συγκεκριμένου ευγενούς αθλήματος Βασίλη Καβαδία. Δώσε το break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, κάνω μια τελευταία βόλτα στα sites, αν έχει τίποτα αλλιώς. Σιγά σιγά να μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, Βασίλη. Και να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σπίτι είπαμε απόψε. Δεν έχει ποτάρα. Όχι, δεν έχει ποτάρα. Το άλλο που μου έλεγες, που σε άφησα εκεί πέρα πάνω στην Εγνατία την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγες. Τι ώρα έφυγες.
Τι ωραίο. Αυτό μπορεί να πέρασε και λίγο στο αέρα, ξέρεις, αλλά δεν πειράζει. Τι ώρα έφυγες. Έχω πάει μια φορά στη ζωή μου σε τέτοια κατάσταση. Μπορώ να πω στον αέρα τι ήταν. Εντάξει, φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν. Σε φοιτητικό πάρτι, εγώ είχα πάει μια φορά στη ζωή μου. Γιατί είχα περάσει στο Αριστοτέλειο και δεν πήγα σε εκείνη τη σχολή, πήγα σε μια άλλη ιδιωτική. Okay. Είχε τύχει όμως να πάω, ρε παιδί, μια φορά σε ένα φοιτητικό πάρτι στην. Φιλοσοφική, ναι, του Απουθού. Το οποίο, ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω αν το έζησες κι εσύ αυτό, είχε τόσο μπόμπα. Που εντάξει, το περίμενα ότι, okay, τα ποτά δεν θα είναι, ρε παιδί μου, σαν ένα πολύ καλό μπαρ στο οποίο πάω να πιω. Θα είναι και λίγο, ρε παιδί μου, πετρέλαιο. Εντάξει, καλά, εσύ Βασίλη, δεν είσαι νομίζω αντικειμενικός κριτής, γιατί πρέπει να έχεις ανοσία σε αυτό το κομμάτι. Ήτανε καλά. Σε πλαστικά λευκά ποτηράκια, χάρτινα. Ναι. Ναι. Πώς τη βλέπεις τη νέα γενιά γενικότερα, δηλαδή, Βασίλη? Είναι πολύ κακή, φίλε, να ξέρεις. Χωρίς να θέλω τώρα, επειδή μπορεί να ακούνε και κάποιος με τις νέες γενιάς, θεωρώ ότι επειδή πλέον είμαστε σε μια φάση, ρε παιδί μου, που εντάξει, okay, πλησιάζουμε τα 30, πλέον αρχίζουμε να λέμε ότι έχουμε νέες γενιές που έρχονται από πίσω μας. Εντάξει, γιατί κάποτε ήμασταν εμείς σε αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να καταλάβω αν υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι κάθε γενιά και χειρότερα. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλύτερα από εμάς. Okay. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι σε συγκεκριμένα ζητήματα δεν είναι. Εκτός αν για τα δικά τους κριτήρια και για τα δικά τους στάνταρ είναι καλά. Γιατί και εμείς, πάντα η παλιά γενιά θα αμφισβητεί την νέα σε όλα τα ζητήματα. Θέλετε στο φοιτητικό, θέλετε στη δουλειά. Μερικές φορές, Βασίλη Καβαδέ, μιας που είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Και κάποιες φορές υπάρχουν και παραδείγματα. Οι νέες γενιές, ρε φίλε, δεν. Στο κομμάτι της ζωής, δηλαδή, ας πούμε, και της διασκέδασης, δεν είναι όπως παλιά. Και είχαμε πάει σε εκείνο το πάρτι. Εγώ δεν είχα πιει πολύ, είχα πιει 1-2. Ο ένας ο κολλητός μου που ήταν εκεί πέρα ήπιε τα άντερά του και έκανε αυτό το φυσικό επακόλουθο, ρε παιδί μου, έξω από τη θεολογική του Αριστοτελείου. Και μετά πήγαμε στο σάκι για πίτσα. Ωραία, φίλε, εντάξει. 100%. Ήταν ατελειτουργικό. Λοιπόν, ωραία χρόνια, έτσι, πιο ανέμελα, πιο τέτοια, εντάξει. Μια φορά, ρε φίλε, είχα πει, εγώ που δεν είμαι φαν του ίσκιου πολύ γενικότερα, δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το πίνεται. Ένα φεγγάρι, όταν ήμουν πιο μικρός, το τιμούσα. Okay. Είχα πιει τόσο πολύ ένα βράδυ που ένιωθα τόσο χάλια. Δεν μπορούσα να συνέλθω και έφτασα σημείο να λέω, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάντο να μου περάσει, να κοιμηθώ, να ερεμήσω και δεν θα το ξαναβάλω στο στόμα μου. Γιατί δεν μου έκανε κλικ σαν ποτόπιο εκείνο το σημείο και μετά και με μόνο βότκα. Η οποία, ρε παιδί μου, είναι ότι μια ώρα, εντάξει. Τώρα τελευταία πήγα κάπου και ήταν λίγο πετρέλαιο, σε μαγαζί στη Χαριλάου. Αλλά γενικότερα, εντάξει, είναι νομίζω ένα καλό ποτό. Και τα λευκά ποτά δεν παχαίνουν νομίζω τόσο πολύ, Βασίλη Καβάδη, να ξέρεις, γιατί και το αλκοόλ παχαίνει. Τα λευκά ποτά δεν παχαίνουν τόσο. Ήρθε ο. Δεν σε απασχολεί. Τι να σε απασχολήσει, ρε Βασίλη, εσύ μερίδα είσαι. Δηλαδή, τι κάνεις, δεν ξέρω. Τι τρως, δηλαδή. Καλά, το τι τρως το ξέρω, και αυτό μου κάνει εντύπωση και είσαι μερίδα. Εντάξει, είναι δηλαδή πραγματικά το παράδοξο τη. Τι δεν έφαγε. Βρωμιά. Βρωμιά δεν είχε σήμερα. Εγώ το μεταξύ Σάββατο βράδυ πλακωθήκαμε στις πίτσες στο τελικό Champions League. Χθες το βράδυ είμαι έξω. Για καφέ με παίρνει ο αδελφός μου τηλέφωνο, λέει, παραγγείλουμε κανένα γύρο. Α, του λέω, πάρε. Φάγαμε το γύρο χθες το βράδυ. Σήμερα το πήγα πιο συντηρητικά. Εντάξει. Μαζευτήκαμε περισσότερο. Ήρθε ο. Δεν ήρθε. Σωστά, γιατί έχω και το μάτι μου στην πόρτα σήμερα που με χωμαλώνουν, ναι. Εντάξει. Ακούει όμως, είμαι σίγουρος ότι ακούει στο πολυτελέσιο το αυτοκίνητο που οδηγάει, όπου κάθε ψαλίδι κάνει 500 ευρώ όπως μένει μέρος το μεσημέρι. Δύσκολη μέρα σημερινή, φίλε. Πρέπει να πάω σπίτι. Έφυγα από την Περιάντικα παρά 20 το πρωί. Περίμενα, θα σου πω, 11 παρά 20 έφυγα από το σπίτι. Άφησα το αμάξι 11 και κάτι. Μετά άφησα το κινητό. Ήρθα εδώ πέρα 12 η ώρα. 12 ώρες, φίλε. 12.
Εντάξει, ψιλοβγήκα έξω, ρε παιδί μου, για καφέ και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα και δεν έκατσε κιόλας. Ήταν πολύ δύσκολη η μέρα σήμερα. Εντάξει. Ελπίζω αύριο ο Μιχάλη, αδελφέ μου, 12 παιδάκια. Τα παιδάκια. Ρε φίλε, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να βγεις τώρα, παρόλο που εργάζεσαι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά εντάξει, είσαι αδελφός μας. Να βγεις τώρα και να κάνεις μια ωραία πάρευα στον αέρα της πόλης. Γεια σας, κύριε Διευθυντά. Γεια σας. Λοιπόν, γιατί? Γιατί δεν έρχεται, ρε φίλε? Ποιος θα κάνει 12 η ώρα εκπομπή? Έχει δουλειά. Εγώ θα σας πω, παιδάκια. Κακακακακα, Μιχάλη μου, αδελφέ μου. Δεν πήγαμε στην Καρδίτσα, Μιχάλη μου, όμως, και πρέπει να βρούμε κάπως κάτι άλλο για να καλύψουμε το συγκεκριμένο κενό της Καρδίτσας που δεν πήγαμε την περασμένη Παρασκευή. Εκπληκτικό πανηγύρι, εντάξει, το οποίο διοργάνωσε πρώην παίχτης του Άρη και βετεράνος πλέον, εντάξει, μεγάλη μορφή. Δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς κλείνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Στίχημαν και στίχημαν.gr. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα. Μακδόναλντς μέχρι να δακρύσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, 100%. Μέχρι να κλείσουν τη μηχανή και το milkshake, Μιχάλη μου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο με Νίκο Μοσχοβίτη το βράδυ. Ως Μπαλαντέρ. Μέχρι τότε, όπως θα έλεγε και ο Αντώνης Γανάκης, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.